Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρευρίσκονται απόψε ο κύριος Δήμαρχος Κυριακίδης, Δήμαρχος Κυλκής, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Κοσμίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κύριος Καριοφίλης και ο πρώην βουλευτής κύριος Πασαλίδης. Κυρίες και κύριοι, το ΔΣ του Συλλόγου Στενημαχητών σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης μας και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κυλκής. Για την εύκολη παρακολούθηση της εκδήλωσης, αναφέρουμε ότι η έναρξη γίνεται με μια ολιγόλεπτη ομιλία με θέμα «Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο» από την Πρόεδρο Ευαγγελία Μαυρομάτη. Στη συνέχεια, ένα μουσικοχορευτικό, χιουμοριστικό θεατρικό με τίτλο «Μια βραδιά στους ήχους της Μαντολινάτας» από τους χορευτές και τους μουσικούς του Συλλόγου. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τομπουλίδη, την Ξανθούλα Καμψιάδου Πέτρογλου, τον Θέμη Πάτσιο, τη δασκάλα χορού Δέσποινα Τσακάρη και τους χορευτές της, τον δάσκαλο μουσικής Κώστα Μπάτσιο και τους μαθητές του, που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Επίσης, τον Γεωπόνο Σαμουργιανίδη Γιώργο για τον δανεισμό των λουλουδιών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να έρθει η κυρία Ευαγγελία Μαυρομάτη. Στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μας στηρίζετε με την παρουσία σας σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Στην αρχαία Ελλάδα, η μουσική ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και ως σύνθετη καλλιτεχνική πνευματική έκφραση είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να θεωρήσουν έναν άνθρωπο μορφωμένο εάν δεν ήξερε μουσική. Σήμερα αποτελεί για τους περισσότερους έναν εύκολο τρόπο ψυχαγωγίας χωρίς να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην αξία της και στη συμβολή της στην ολόπλευρη ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Ο Αϊνστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας θα γινόταν μουσικός. Πίστευε πως η ενασχόλησή του με το βιολί ήταν ο λόγος που έγινε τόσο έξυπνος και την μουσικοθεραπεία έκανε καλύτερη τη ζωή του. Πράγματι, η μουσική εξευγενίζει την ψυχή, ξεκουράζει το μυαλό, ολοκληρώνει την προσωπικότητα, είναι δείγμα πολιτισμού, ιδιαίτερα στην τεχνοκρατική εποχή μας. Η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που όλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο μόνος τρόπος συνεννόηση ανεξαρτήτως καταγωγής και εθνικής προέλευσης. Ο κόσμος ενώνεται με τη μουσική. Οι πρόγονοί μας στη Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμιλίας είχαν εξαιρετική μουσική παράδοση, αστική και αγροτική. Έπαιζαν διάφορα μουσικά όργανα, αλλά το μαντολίνο ήταν η πρώτη τους επιλογή με πλούσιο ρεπερτόριο και δυνατότητα για πρωτότυπες εκτελέσεις. Προχώρησαν μάλιστα σε ορχιστρικά σύνολα από μαντολίνα και έστειναν συχνά αυθόρμητα γλέντια και χορούς με συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Οι μουσικοχορευτικές συναθρήσεις τους επέτρεπαν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και να συνδέονται με άρρηκτους πολιτιστικούς δεσμούς και παραδόσεις. Αυτόν τον τρόπο ζωής τον μετέφεραν στη νέα πατρίδα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο σύλλογός μας, πέρα από τις άλλες δραστηριότητες, δημιούργησε και λειτουργήσε για πολλά χρόνια τμήματα μαντολινάτας με εξαιρετικές εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Πρόσφατα, με αφορμή την εκδήλωσή μας στο δάσκαλό μας με αγάπη, η οποία ήταν αφιερωμένη στο μουσικό Θέμη Μπάτζιο, αποφασίσαμε ως ΔΣ να επαναπροωθήσουμε τη λειτουργία του παλιού τμήματος της μαντολινάτας για τα παλιά μέλη που τώρα ως ενήλικες εξέφρασαν την επιθυμία να ξαναθυμηθούν παιδικά βιώματα και να μοιραστούν μουσικές εμπειρίες. Παράλληλα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και τμήμα αρχαρίων, μικρών και μεγάλων, οι εγγραφές θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου,
με την πεποίθηση ότι η μουσική είναι η ανάσα της ζωής και αντί να είναι το κινητό ή το τάμπλετ προέκταση του χεριού, να είναι το μαντολίνο και οι νότες του. Μια βραδιά στους ήχους της μαντολινάτας είναι η απόψινή εκδήλωση και ήδη αυτή την καλοκαιρινή κυριακάτικη βραδιά στην ταβέρνα η ωραία Στενήμαχος άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι θαμώνες. Το κρασί ρέει άφθονο, αμπελουργή κυρίως ήταν άλλωστε η προγονή μας. Οι εκλεκτοί παραδοσιακοί μεζέδες τέρπουν τον ουρανίσκο. Η χαρά είναι έκθυλη και το κέφι αμύωτο. Λιγότερα λόγια, περισσότερος χορός. Οι παραγγελιές αρχίζουν. Πλήκτρα και διεύθυνση στη μαντολινάτα ο κύριος Κώστας Μπάτζιος, στο ακορντεόν ο Κώστας Στεφανίδης και ελάτε λοιπόν στη χαρά μας. Χορέψτε μαζί μας. Να καλησπέρισω και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Θωμαίδη, καθώς και τον υποψήφιο βουλευτή, κύριο Παπά. Μάνα, πού είσαι? Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι? Μάνα, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Κάτσε λίγο να σου φτιάξω το φόρμα. Αχ, κλίτσι μου! Αχ, όμορφε μου! Ημένα μοιάζεις! Όμορφος είσαι! Τα παπούτσια σου όμως είναι λερωμένα. Πανάθυμα τα θέλει μια πιτσέτα. Πανάθυμα τα λερώσκα. Βρε, τη πιτσέτα που σκουπίζουμε τα πιάτα έχουν. Θέλει μια χαρτοπιτσέτα εννοώ. Γρήγορα καθάρισα τα. Άμπραβο. Είναι καθαρό. Λοιπόν, ωραία. Άκουσε, πτήτσι. Άκουσε. Δεν θέλω να γυρνάς από εδώ και από εκεί. Μου λέει, ξέρεις, χαλεύω ότι μου γυρνάς από εδώ και από εκεί. Μπορεί, τι χαλεύεις, τι λίρες θες να βρεις. Όχι, τίποτα. Τίποτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε. Θα κάνεις δουλειές. Άκτο. Πρώτο, ακούς. Ναι, λοιπόν, πρώτα, θα σκουπίσει. Σκούπισμα. Θα δεις τα τραπέζια να είναι σωστά, εντάξει. Τραπέζια. Και βάλει και να γίνεται και αρμίτσα, αρμίτσα. Εντάξει. Ναι. Και εγώ θα έρθω σε λίγο, εντάξει. Ναι, μάνα. Ναι. Μάνα, πού πας? Είπα, θα έρθω σε λίγο, έχω μια δουλειά. Άφερα. Καλησπέρα σας. Ξέρετε που ήρθατε, θα σας πω εγώ που ήρθατε. Ήρθατε στην ταβέρνα του γιού μου το Αστέρ, η ουραία Στενήμαχος. Τη βλέπετε και την ταμπέλα, η ουραία Στενήμαχος. Εσύ σκούψε, σε κτάζω. Λοιπόν, αυτή τη διά η ταβέρνα είναι στο συνοικισμό του Στενήμαχητών. Στην οδό Αμπέλου, στον περιφερειακό. Λοιπόν, τώρα γιατί την ονομάσαμε έτσι. Λοιπόν, η Στενήμαχος, από τη Στενήμαχος ήρθε ο παππού μου. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο γεωγραφία. Λοιπόν, η Στενήμαχος είναι στη Βόρεια Θράκη. Βορειοθρακιώτες είμαστε. Λοιπόν, είναι στη Βόρεια Θράκη, στην περιοχή της Βουλγαρίας. Έχουμε δηλαδή τη Βόρεια Θράκη, έχουμε τη Κυκλική Θράκη, τη δικιά μας, την Ελληνική. Έχουμε και την Ανατολική Θράκη στην Ανατολική. Μα τι λέω, αφού λέω Ανατολική, πού θα είναι, στου Νότου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, γιατί ποια είμαι εγώ, ξέρετε, είμαι η ταβερνιάρισσα εδώ, είναι του γιού μου το Αστέρι η ταβέρνα, αλλά επειδή παιδιά δεν τα πολύ καταφέρνουν, εγώ κάνω κουμάντου. Δηλαδή, σας πω τι κουμάντου κάνω. Είμαι δηλαδή υποδέχομαι τον κόσμο. Είμαι δηλαδή
Ήρθε η μουσική, ήρθαν. Πειράστε, παιδιά, πειράστε και πάρτε τις θέσεις σας. Λοιπόν, είμαι εγώ η που δέχομαι τον κόσμο. Δηλαδή είμαι, ας πούμε, ο μέτρ. Όχι μέτρ, όχι μέτρ. Μέτρ είναι ο άντρας. Εγώ είμαι γυναίκα. Άρα είμαι η μητρέσα. Άρα είμαι η μητρέσα και δέχομαι τον κόσμο. Αλλά είμαι και σεφ. Μα ερεύω, παιδιά, όλα τα δικά μας τα φαγητά, παραδοσιακά. Να σας φτιάξω εγώ σκουρδομάντζαρο, να σας φτιάξω ντουλμαδάκι μαμπιλόφλο και γιαπράκι, να σας τηγανίσω εγώ κυφτιδάκι μη μπόλκο μαϊδουκνής. Το μαϊδουκνής είναι ο μητανός. Λοιπόν, μη μπόλκο μαϊδουκνής και να του σερβίρω μια αρνίτσα. Να τρελαθείτε. Να μην σας πω κι άλλα φαγητά. Μην σας κόψω και καμιά λόγια. Αλλά να σας πω ότι είναι αρμίτσα γιατί είναι στην μαχητικό φαγητό. Παίρνετε που λέει τουλαδάκι από το τηγάνι που είναι. Λοιπόν, βάζουμε τουλαδάκι από το τηγάνι και το ζουμάκι που βγάζει το κεφτιδάκι. Λοιπόν, και βάζεις αλιβράκι, σκουρδάκι. Αχ, δεν σας πω τη συνταγή. Ναι, πώς. Να έρθείτε, να παραγγείλετε και να πληρώσετε. Δεν σας φιλέω. Λοιπόν. Μανά, μανά, η αρμίτσα κάγια. Έλα λίγο. Βγάτε την από το τηγάνι και έρχομαι. Όχι, μανά, έλα γρήγορα. Θα έρθω στο κοτσομπολιό. Ας στο κοτσομπολιό, έλα γρήγορα. Θα έρθω σε λίγο. Έλωσε. Λοιπόν, κάει και αρμίτσα, δεν περάσει. Θα πάει λίγο σκουρδάκι παραπάνω και λίγο, πώς το λένε, ξυδάκι. Και δεν θα το καταλάβαν. Ναι, σιγά μην το καταλάβαν. Τέλος πάντων. Παιδιά, να σας πω τώρα γιατί μας ευτήκαμε εδώ σήμερα. Λοιπόν, πριν περίπου 10 μέρες, ήρθε εκείνη ξινή, εκείνη το ξυλάγκρο, η πρόεδρος του συλλόγου στην Μαχητών. Θα δείτε πώς τη λένε, μαυρομάτι. Η Ευαγγελία, νομίζω, ναι. Α, την πιάσει έτσι. Παιδιά, ξέρετε τι μου είπε η γειτόνισσά μου Κουτσουμπόλα, ότι αυτή η πρόεδρος τη φωνάζαν Βαγγελίτσα. Από Βαγγελίτσα, ξυδέξκουνο γαϊδάρα. Τέλος πάντων. Και ξέρετε κι άλλο, μου είπε ότι αυτή είναι 37 χρόνια μέσα σε αυτόν τον σύλλο. Μα 37 χρόνια μέσα σε αυτόν τον σύλλο, τους έβγαλε του λάδι τους ανθρώπους. Δεν την είναι και καμιά κλουτσά να φύγει. Αλλά μου είπε η Καλυψόη Βατσί, που είναι μέσα στο, πώς τη λένε, στο δέκα σύλλο του συλλόγου, ότι και σαν πρόεδρος είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι κι έτσι. Αλλά παιδιά, εγώ σκέφτηκα και λέω. Αυτή για να είναι 37 χρόνια και την ψηφίζαν, αλλά κάτι καλό τους θα έχει κάνει. Δεν μπορεί. Και ξέρετε, παιδιά, τι μου είπε και η γειτόνισσά μου που τσουμπόλα. Μου είπε ότι αυτή η Βαγγελίτσα παντρέθηκε έναν πόντιο πνά κάπου εκεί. Λοιπόν, παντρέθηκε. Παντρέφτηκε ένα πόντιο, 2 μέτρα. 2 μέτρα. Και του κάνει λέει ότι θέλει. Α, έρχονται οι πρώτες επισκέψεις. Θα σας πω, παιδιά, για αυτές μετά. Πειράστε. Καθίστε. Ας λέτε. Ποια άλλη. Λοιπόν. Τι έλεγα, ξέχασα, τι έλεγα. Α, ναι, παντρέφτηκε ένα πόντιο, παιδιά, 2 μέτρα παλικάρι. Και του κάνει λέει ό,τι θέλει, λέει η Κουτσουμπόλα. Πώς μπορείς να του κάνει στον πόδι ό,τι θέλεις. Δεν νομίζω, το ξέρω και εκπείρας. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Και ξέρετε τι λέει η Κουτσουμπόλα. Λέει η Κουτσουμπόλα τώρα. Ότι αυτούς τους πόντιους τον έφερε αυτή η Βαγγελίτσα μέσα στο συνοικισμό, στα συνμαχήτικα. Και μάλιστα λέει, αλλά κουτσουμπόλα, πολύ κουτσουμπόλα, και λέει ότι αυτός, το πρώτο παιδί, έβαλε το όνομα της πιθυράς και δεν έβαλε το όνομα λέει, της μάνας. Αλλά δεν ξέρει κουτσουμπόλα ότι και η μάνα και η πιθυρά έχουν το ίδιο όνομα. Αυτό
Και είναι και η κόρη μου εδώ, Νάτι. Η Αφροδίτη. Και παιδιά, ξέρω γιατί του λέει αυτό. Πάρα πολύ ξέρω γιατί του λέει. Θέλει να πει ότι αυτή η Βαγγελίτσα η πρόεδρος είναι πάρα πολύ καπάτσα. Και μοιάζει την Μπουργιαγιά της. Την Μπουργιαγιά της. Παιδιά, η Μπουργιαγιά της ξέρει. Γιατί ήταν εγώ το ξέρω και από το θειό μου τον Νικόλα. Η Μπουργιαγιά της που λέει, όταν ήταν από την παιδευτή του Μπρουπάπου, τη λέει, ξέρεις, σ' αγαπάω και θα σε παντρευτώ, αλλά εγώ δεν θα πάρω το φκό στο του επίθετου, εσύ θα πάρεις το φκό μου. Και έτσι και έγινε. Γι' αυτό λέτε εσύ δυο, μοιάζαν είναι καπάτσες. Τέλος πάντων, αυτή η πρόεδρος, παιδιά, με πήρε προηγουμένως τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί έπαθε καμπόσο κορονοϊό. Δεν πειράζει, δεν χάνουμε και τίποτα. Του δεν θα έρθει. Λοιπόν, τέρμα τα μασάλια, άρχισε να έρχεται ήδη ήρθε ο πρώτος κόσμος. Να σας πω ποιοι είναι, παιδιά, να μην ακούσαν όμως. Να σας πω. Λοιπόν, είναι η Καλλιρό, η Καλυψό, με τα δυο της τα κοριτσάκια. Την Ασπασούλα, Σίτσαν τη φωνάζαν, και πώς τη λένε, και η Καλυψούλα. Ονόματα αυχαία, καλώς πάρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ας ξεκινήσουμε από την, πώς τη λένε, από την Καλυψούλα. Η Καλυψούλα, παιδιά, είναι στη δέκα σύγχρονη του συλλόγου και από μικρό κοριτσάκι μέχρι τώρα χορεύει το χορευτικό. Όσο για τη Σίτσα που εδώ, την Ασπασίτσα, σας πω, παιδιά, και αυτή. Αυτή, παιδιά, είναι πρωτοχορεύτρια. Πρώτη χορεύει αυτή, δεύτερη δασκάλη, η Δέσποινα Τζαγκάρη. Να σας πω όμως για τη Δέσποινα Τζαγκάρη, αυτή, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της, αλλά ξέρετε πόσα χρόνια είναι μέσα στο σύλλογο, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνια. Ξέχασε και αυτή πόσα χρόνια είναι. Η Σίτσα, παιδιά, είναι πολύ έξυπνο άτομο, πουρίτσι. Λοιπόν, αυτή η παιδιά, αν βάλει την ψηφιότητα, θα την ψηφίσαν όλοι. Πρώτη θα βγει. Γι' αυτό να φοβάσαι εσύ, δήμαρχε. Τέλος πάντων, πουλάει είπα, θα σας πω όμως για την Καλλιρόη. Θα σας πω για την Καλλιρόη. Παιδιά, η Καλλιρόη είναι η καλύτερη μαγείρισα στο συνοικισμό. Μα ποιο συνοικισμό, σ' όλο του νουμό. Να σας μαγειρέψει η Καλλιρόη να τρελαθείτε. Όλα φυσικά παραδοσικά, φαγητά, φυσικά μας. Λοιπόν, να φάτε φαγητό από την Καλλιρόη, να γλύφετε τα δάχτυλα του χεριού και των κουδιών σας. Τώρα το πώς θα γλύψω το κουδιό σας δεν ξέρω. Αν τα γλύψετε να το πείτε και σε μένα. Λοιπόν, τι με έκανε παιδιά η Καλλιρόη. Γεγονός, ε. Τι με έκανε παιδιά η Καλλιρόη. Πρώτη φλιβάρ, ο πατέρας Επιφάνιος είπε να μην γιορτάζουν τον Άγιο Τρίφωνα πρώτη φλιβάρ, να τον γιορτάζουν την πρώτη Κυριακή για να έρχεται όλος ο κόσμος του Κυλικής. Και έτσι και έγινε. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος, το Σάββατο, το βράδυ, στο σύλλογο έξω, κάναμε τα κουρμπάνια μας και τα αυτά, μπήκαμε όλος ο κόσμος, όχι μόνο στις μαχίτες, όποιος ήθελε ερχόταν, και μέσα μπήκαμε και κλειδίσαμε. Την άλλη μέρα εδώ στο συνεδριακό κάναμε μία εκδήλωση, λέω κι εγώ. Ας να διευθυνήσω την ταβέρνα και να κάνω ένα γλυκό σταφί. Λοιπόν, κάναμε τον γλυκό σταφί, που λέτε, έφυγε η Καλλιρόη, αυτή είναι η Καλλιρόη, έφυγε η Καλλιρόη, και παίρνει, έτσι πάει. Βρε παιδιά, είναι δυνατόν να βρεθεί το κουτσάλι του σταφί στο δικό της το γλυκό. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Παίρνει που λέτε το γλυκό και τι μιλάει παιδιά, το δοκιμάζει, τι μιλάει. Αυτό κουπέλα δεν είναι γλυκό. Αυτό είναι κουπόσκου. Σηματίσκα, από πάνω μέχρι κάτω. Να, αν δεν με πιστεύετε, δίπλα μου ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού που θες, να, εδώ είναι, ρωτήστε τον. Τέλος πάντων, αλλά έχει και δίκιο, παιδιά. Δεν έβαλε 2 κιλά ζάχαρη, έβαλε 1 κιλό ζάχαρη. Κάνει οικονομία στο γιο μου τον Αστέρι. Αλλά τι να κάνω τώρα, μπάτσα. Λοιπόν, τέλος για τις μπατσόβες. Να δούμε κι άλλος κόσμος έρχεται. Ποιος έρχεται? Α, έρχεται η Νιουλέα.
ουρέχτριες όλες, τσαχπίνες και ηλεύθερες. Είναι η Φωτεινούλα, είναι η Άννα, η Ιωάννα και η Ρομίκη. Ιωάννα! Α! Όχι, η Ιωάννα, η Ιωάννα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, η Ιωάννα και η Άννα έχουν τελειώσει αγγλική και γαλλική φιλολογία, γι' αυτό μην μίλησε έτσι. Πώς τη λένε, η Φωτεινούλα, πού κάτσε η Φωτεινούλα, η Φωτεινούλα εκεί είναι η σηκώνη του νοσοκομείου. Η Δομήνικη είναι η φοιτήτρια ακόμη, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, αλλά να μην ακούσανε, να μην ακούσανε. Παιδιά, η Ιωάννα, την Ιωάννα, την αγαπάει ο γιος μας θες. Νομίζω ότι η Ιωάννα δεν τον θέλει. Εγώ βέβαια ήθελα να τον δω στο γιο του, του Σουφρίδου, άκη τον φωνάζω. Αλλά αυτός πήγε αγάπησε μια Καστοριανή. Μα τι δουλειά έχει Καστοριανής του Κιλκής. Τέλος πάντων, είναι όμως πολύ καλό κορτσάκι, όμορφο και έξυπνο. Γιατί να πάρει την Αγγλικό, θα πάρει τη μανικιουρίστα. Τι να κάνει. Ρε μάνα, μας έχεις κάνει ρεζίλη, σταμάτα. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Κυρία, δεν καταλαβαίνει. Αυτός δεν καταλαβαίνει. Εγώ ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα. Χτυπά του σαμάρι να ακούσει το γαϊδούρ. Εγώ θέλω να ακούσει η Ιωάννα, μπας και θέλει τον Αστέρι. Αλλά πού να το θέλει. Και να δείτε, παιδιά, μόλις η Ιωάννα σηκωθεί να χορέψει με τη φιλινάδα της, την Άννα της Ζαχπίνα, και την Φωτεινούλα, να δείτε, παιδιά, ότι ο Αστέρς θα σηκωθεί και θα χορεύει τη χαρά του όμως κάκαλτσος. Τέλος πάντων, ας συνεχίσω. Ποιος άλλος έρχεται, δεν βλέπω κιόλας, δεν φορώ και τα γυαλιά μου. Α, παιδιά, σας πω για αυτές. Είναι η Ειρήν και η Τούλα. Πειράστε, κορίτσια, πειράστε. Ας σας πω, παιδιά, για αυτές. Είναι νοσοκόμα στο νοσοκομείο μας. Η άλλη είναι υποσταμένη, κάτι παραπάνω από υποσταμένη, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και αυτή στο νοσοκομείο. Παιδιά, να σας πω για αυτές τις δυο. Είναι παντρεμένες, αλλά τις περισσότερες φορές βγαίνουν χωρίς τους άντρες τους. Αλλά να σας πω κάτι, κι εγώ το ίδιο κάνω. Και θα σας πω μια ιστορία. Όταν ζούσε ο μπαμπάς μου, καημένος Θεός χωρές του, κατά 2 χρονών έφυγε. Λοιπόν, όταν ζούσε ο μπαμπάς μου, εγώ ήθελα να πάω σε μία εκδρομή στην Έδισσα. Λέω εγώ, γεγονός, λέω εγώ. Όχι, θα πήγαινε στην Έδισσα και ο Σάκης που είναι ο άντρας της Φιλινάδας του Μαριάννας, έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι παλιό έτσι στην Έδισσα και θα πηγαίναμε εκεί, λέω εγώ τον μπαμπά μου. Παπά, θα πάω εκδρομή στην Έδισσα. Με ποιον θα πας, με ποιον, σου λέει, όχι, θα πας με τον άντρας. Λέω, θα πάω με τις φίλες μου. Ποιες φίλες σου, τις χείρες και τις βουντοχείρες. Λέω, τι λέει. Ωραία, έχω μία φίλη την Αντωνία. Αυτή είναι η χείρα. Εγώ, η Μαρία, η Μαριάννα και η Ρούλα. Έχουμε τους άντρες μας. Δεν είμαστε ζουντοχείρες. Και τι με απάντησε, παιδιά. Άμα φεύγετε έτσι, οι άντρες σας θα σας παρατήσουν και θα γίνετε ζουντοχείρες. Τέλος πάντων, πολλά είπα, για να βλέπω κι άλλους κόσμους έρχεται. Πού είναι το. Α, πρώτη φιλινάδα με η Μαριάννα, η Τσαχπίνα. Παιδιά αυτή, πάντα πρώτη πάει και στις φωτογραφίες θέλει να είναι μπροστά. Ποιος άλλος έρχεται. Α, έρχεται η Φανούλα. Αυτή η παιδιά τώρα πήρε σύνδεξη. Η πιο φοβός ήταν. Ποιος άλλος έρχεται. Η Βασούλα. Η Βασούλα και αυτή η εκπαιδευτικός. Α, στο τέλος έρχονται η δασκάλα μας, η Τσαγκάρ και η Ελληνίτσα, η Μαμουδάκινα. Η Μαμουδάκινα είναι ο άντρας της είναι. Α, καλώς της.
Λοιπόν, ο άντρας της είναι ο γενικός γραμματέας του συλλόγου και δεν ήρθε. Αυτός παιδιά ξέρετε τι κάνει. Έρχεται εδώ στην ταβέρνα, παίρνει πάντα σκουρδουμάντζαρου και παίρνει το τσιπουράκι και ακούει μουσική και η Λινίτσα χουρεύει. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι όλοι όσοι περιμέναν ήρθαν, αλλά ξέρετε παιδιά ποιοι δεν ήρθαν, αλλά τους βλέπω ότι ήρθαν εκεί, φαίνεται, στη γωνία κάθονται στο τραπέζι, ήρθε ο αντιπρόεδρος, ο Ναλμπάντς με την Αλμπάντενα και ο, πώς το λένε, ο Ταμίας, ο Μακούλης με τη Μακούλη, να τους βλέπω και κάτι. Λοιπόν, και αυτοί μπήκανε μαζί με την Βαγγελίτσα στο Δέλτα Σίγμα, τέλος πάντων. Νομίζω βλέπω και εδώ, έχουν και αρκετούς επισήμους εδώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τη μουσική, έτσι δεν είναι. Παιδιά, δέστε τον δάσκαλο του Κωνσταντίνου του Μπάντζιου. Μιλάει με τα κουριτσάκια. Μόνο δεν θέλει και μιλάει με τα κουριτσάκια παντρεμένους άνθρωπους, με δύο παιδιά και γυναίκα λαμπάδα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, παιδιά. Α, ξέρετε, τον είπα. Ήρθε εδώ να πιάσει δουλειά και του λέω, Κωνσταντίνη, δεν είσαι και πολύ καλός δάσκαλος. Μουσικολογία, τελείωσε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και υπήρχε κι άλλα πτυχία, καμιά 100, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω πολύ τα πτυχία. Και του λέω, δεν είσαι πολύ καλός, για να μην ζητάει πολλά λεφτά και δεν θα έχει ο Αστέρης μετά ο γιος μου να παντρευτεί την Ιωάννα, αν τον θέλει. Τέλος πάντων, και επειδή χαζεύει, θα τον πω να μην τον γυρώσει ο γιος μου Αστέρης, πολύ χαζεύει. Λοιπόν, άντε μου ρε Κωνσταντίνε μου, ξεκινά. Α, δεν ξεκινά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ξεκινά. Εδώ έχουμε πολλούς επισήμους. Κοίτα, είναι εδώ. Πώς του λένε, ο καινούργιος μας βουλευτής. Ναι, ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς και είναι και όμορφος άντρας. Λοιπόν. Παιδιά, δεν ξέρω πολλά για τον κύριο Παπά. Όταν θα μάθω, θα σας πω. Λοιπόν, δίπλα του κάθεται ο δήμαρχός μας, παιδιά, Δημητράς. Λοιπόν. Παιδιά για τον Δημητράκη. Ο Δημητράκης, παιδιά, νομίζει, το ξαναλέω και τονίζω, νομίζει ότι είναι υπόντιος. Αν δεν είναι υπόντιος, στην ημαχή της είναι. Και θα σας πω γιατί είναι στην ημαχή της. Είπα, γεννήθηκε του σπίτι του, μέχρι τώρα είναι μέσα στην ημαχή του. Μεγάλωσε μυθικά μας παιδιά. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ήταν όλα στο δικό μας του συνοικισμό. Από πηδάκι παίζει μαντουλίνο. Και τώρα, μέχρι τώρα παίζει μαντουλίνο. Ξέρετε, παιδιά, δεν παίρνει πολύ καλό φαίνεται μισθό από τη Δημαρχία και βγάζει με ρουκάμα του εδώ στη μαντουλινάτα. Θα τον δει και εσύ λίγο. Λοιπόν, φτάσουν να δω και ποιον άλλον έχουν. Ποιον άλλον έχουν εδώ. Α, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μπαβλάκη. Κάποτε ήμασταν μαζί σε κάποια σχολή εμείς οι δυο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Α, εδώ βλέπετε τον κύριο Καρμιφίλ. Τον κύριο Καρμιφίλ είναι, πώς μου είπες ότι είσαι, πρόεδρος Δημοτικών Κοινοτήτων. Λοιπόν, ναι, εσένα, ξέρω, τον παπάς και τον παππούς από τόσο εδώ πιτσιρίκι. Δίπλα μας είναι ποιος, ο κύριος Πασαλίτης, πρώην βουλευτής. Α, και του παλικάρ μας, ουθένς, παιδιά, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ουθένς. Να σας πω, παιδιά, γι' αυτό ήρθε εδώ για να δει, επειδή έχει καταγωγή, νομίζω, από την Κεφαλονιά, ήρθε εδώ να ακούσει τα μαντουλίνα. Αλλά τώρα, να πούμε και την αλήθεια, κάνει και πολύ καλές εκδηλώσεις. Εγώ πηγαίνω σε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά τώρα, και να πούμε και την αλήθεια, έχει και καλούς βοηθούς. Έχει εκείνο το Γουράκι του Καναρόπου και εκείνο το Κουστσάκι την Εύα που τον βοηθάνε. Αλλά έμαθα κιόλας, γιατί εγώ δεν ξέρω, από την Καλυψό εδώ, από την Καλυψό που είναι στο Δέλτα Σίγμα, τη βοηθάει όλους τους συλλόγους. Πάρα πολύ. Μπράβο του. Τώρα κι ένα χειροκρότημα θέλω. Ποιος βλέπω άλλους, ποιος βλέπω. Δεν νομίζω ότι βλέπω κάποιους άλλους. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου ξεκίνα. Αυτός δεν ξεκινάει. Λοιπόν, τέλος τα μασάλια. Λοιπόν, θα φωνάξω
Τον μπαμπά, να εκεί κάτω τον βλέπω. Τον μπαμπά του πού είναι, κάπου είναι, δεν τον βλέπω ή ξέρω τι είναι εδώ. Είπα, θα τον φωνάξω τον μπαμπά. Αυτός ήταν αυτός που ξεκίνησε τη μαντουλινά, το πρώτος δάσκαλος της μαντουλινάδης. Και εκεί το παιδιά, ξέρετε πώς θα τον κάνω πιάσω να έρθει, γιατί ο άλλος χαζεύει. Ξέρετε πώς θα τον πιάσω. Ακούστε τώρα. Θέλ, πού είσαι Θέλ, ξέρεις, να ο κόσμος θέλει να σε ξαναδεί. Δεν έρχεσαι εσύ να δεις. Κυρδός, ε! Λοιπόν, σας πω, παιδιά, για αυτό που το ξεκινήσει λίγο γρήγορα. Εξιδίες μου παντρεύτηκε, που έδωκα τη φιλινάδα μου την Εύα. Σε παρακαλώ, περίμενε λίγο, δεν τελείωσα. Λοιπόν, τη φιλινάδα μου την Εύα και... Κάικη, και να σας πω, έτσι δεν είναι βούλο ο πρώτος δεξιά. Α, μην νομίζετε ότι μιλάω πολιτικά. Όχι! Να σας πω ακριβώς τι έγινε. Όταν ήμασταν γκουρτζάκια, πηγαίνουμε να δούμε τη στρατιωτική μουσική. Αυτός ο κύριος από εκεί ήταν ο πρώτος δεξιά και η φιλινάδα μου την είδε έτσι όμορφη και είπε «Αχ, πολύ μ' αρέσει ο πρώτος δεξιά» και έτσι έγινε ο Θυμούλης ο πρώτος δεξιά. Λοιπόν, για να μην μιλήσω πολλά μουσικά, εντάξει, λοιπόν, πολλά μασάλια σας είπα, ας αρχίσαν η μουσική. Oh!
Ora per tu
αγώνια σε κοιτάσανε στην κρύα που στραγγίσε εσκαμμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγα Μαρία και να σου γράφτα μες στην κοντινιά κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωτιά. Οι τέσσερις ανέβη τους πήραν για σε βελιάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέχει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν να αγαπνίζουν στα μισά. Για το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Είναι και στη γωνιά μας εκείνη παραμείνουν στην άκρο θαλασσιά. Η Φραγκοσύνια νύχτα θα μας συνοδεύσει και τα κορίτσια.
νύχτας κυλάνε οι ώρες. Thank you.
κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το βινά. Ταξίδια μακρινά ως την Τζαμαϊκά. Κι αρμεγίσαμε στα τρέλαγα τα κράτη μου πανιά. Ύστερα το βραδάκι με τις μετάκι στα καβιλιά. Σε μια κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με τις μετάκι στα καβιλιά. Σε μια κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
κοντά κεφαλονίτισα. Η παραγγελιά που λέγαμε. Τον αμαδόνα, γλυκά και παλονίτισα, τον αμαδόνα.
Και πλησιάζοντας προς το τέλος του προγραμματός μας, τα τελευταία μας τραγούδια είναι αφιερωμένα στον τόπο που γεννήθηκε αυτό το σύνολο που ονομάζεται Μαντολινάτα και δεν είναι άλλο φυσικά από τα Εκτάνησα. Τραγούδια γραμμένα στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο. Μας θυμίζουν το αγαπημένο μας καλοκαίρι και τα αφιερώνουμε σε όλους εσάς. Να είστε καλά.
Θανάση. Ναι. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω να διασκεδάσατε στην ταβέρνα μου που ήρθατε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όσο εγώ, όσο και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Για ένα πράγμα έχω μετανιώσει, ότι έχω πει πάρα πολλά, θα με περάσετε κουτσουμπόλο και δεν θα ξανάρθετε στην ταβέρνα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Thank you.